Και πάμε σε ένα νέο το οποίο αφορά την προσωπική ζωή της Μαριάννας. Και μάλλον είναι ευχάριστο, έχω να σου μπράβο, πω, Ελένη μου. Γιατί τον τελευταίο καιρό έχουμε συζητήσει πάρα πολύ για το τι γίνεται με την Μαριάννα Πιερίδη. Την είχαμε και προχτές εδώ και μας μίλησε λίγο γι' αυτό. Και τον σύζυγό της, τον Δημήτρη Κατριβέση, το πολύ γνωστό σεφ. Αυτό λοιπόν που έχω μάθει εγώ είναι το εξής, ότι γύρισε προχτές από τη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών που βρισκόταν για επαγγελματικούς λόγους ο κύριος Κατριβέσης και αυτή τη στιγμή είναι στο σπίτι τους. Θεωρώ λοιπόν, και είναι κάτι που το θέλουν και πάρα πολλοί δικοί τους άνθρωποι αυτό, Ελένη μου, και φυσικά κανείς μας δεν θέλει να χωρίζουν οι άνθρωποι, θέλουμε όλοι να μένουν μαζί και ερωτευμένοι. Είτε είναι μαζί, είτε δεν είναι μαζί. Ακριβώς. Η απόφασή τους να οδηγεί στην ευτυχία. Ακριβώς, ακριβώς. Και επειδή υπάρχει και ο γιος της Μαριάντας που ουσιαστικά έχει μεγαλώσει μαζί με τον Δημήτρη, όσο και αν έχει τον μπαμπά του φυσικά δίπλα, είναι πολύ δεμένος με τον Δημήτρη. Λογικό, και χάρη και έμαθα και πάρα πολύ το μαμά. Παιδί που είδε τον Δημήτρη. Θεωρώ ότι θα τα ξαναβρουν. Δηλαδή υπάρχει μία καλύτερη διάθεση, ξέρεις, δηλαδή κάπως έχει καταλαγιάσει τώρα όλο αυτό που δικαιολογημένα δημιουργήθηκε από την πλευρά της Μαριάντας. Αν το θέλουν πραγματικά οι άνθρωποι, μακάρι. Αντός να το προσπαθήσουν και θα κερδίσουν. Εγώ πριν καμιά εβδομάδα που βρεθήκαμε, σας το έλεγα και προχθές που είχαμε τη Μαριάντα εδώ, βρεθήκαμε στην Κλειφάδα τέλος πάντων για να κάνουμε κάτι και μιλήσαμε λίγο έτσι κοριτσίστικα γυναικεία. Εγώ κάναμε σουσού. Είδα. Κάναμε σουσού, ναι. Και εγώ αυτό αισθάνθηκα τότε. Ναι. Δηλαδή, όταν τη ρώτησα πώς είσαι και τα λοιπά, τι σκέφτεσαι για το μέλλον, ήταν πολύ προσεκτική στις λέξεις που χρησιμοποίησε. Πιο διαλλακτική, είτε εγώ τη νιώθω πια. Και πιο ψύχρεμη. Ναι. Δηλαδή, δεν ήταν αυτό το απόλυτο ότι τελείωσε, γιατί όταν κάτι τελειώνει και το έχεις αποφασίσει και δεν αφήνεις κανένα παραθυράκι ανοιχτό, λες τέλος και δεν γυρίζω πίσω. Ήταν πολύ προσεκτική και ψύχρεμη η Μαριάντα. Εμείς θα ευχηθούμε πραγματικά, αν θέλουν αυτοί οι δύο άνθρωποι να δώσουν μια ευκαιρία στην σχέση τους, στο γάμο τους, να τη δώσουν με όλους τους καλούς ιονούς να είναι μπροστά τους και να είναι ευτυχισμένοι. Αυτό είναι το σημαντικό, και χαμογελαστεί και εκείνη και εκείνος.